Μόνο στο χρέος. Πάμε στην κυρία Παυλίδου από το ποτάμι. Το ποτάμι, όπως έχει πει και ο κύριος Θεοδωράκης, είναι προφανές ότι θέλει να συνεργαστεί μετεκλογικά με το πρώτο κόμμα που θα είναι στην κυβέρνηση. Πώς θα κινηθεί στην ενότητα αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή? Ναι, αλλά μην αλλάζετε θέμα σε μένα, να πω δύο λόγια για το χρέος. Βεβαίως, ναι, και μετά να σας απαντήσω. Το λέω σε συνθιασμό. Και εγώ θα ήθελα να σας το πω, επειδή με παρουσιάσατε και σαν νέα στην πολιτική σκηνή. Πράγματι, όταν μπήκε η χώρα σε αυτή την οικονομική περιδίνηση, εγώ ήμουν ένας απλός πολίτης που δεν φανταζόταν ότι θα βρεθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, και έτσι έζησε όλη αυτή την πορεία σαν απλός πολίτης. Έχω την αίσθηση ότι ο πολιτικός κόσμος αντιμετώπισε πολύ άτολμα το ζήτημα αυτό του χρέους, το υποτίμησε, είτε γιατί είχε αδυναμία να το δει στην πραγματική του διάσταση, είτε γιατί είχε φοβία, είχε ανεπάρκεια στο να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Όλα αυτά που αναφέρθηκε και ο κ. Κουκουλόπουλος και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι πραγματικά. Έχουν ένα χρέος για την αντιμετώπιση του χρέους ο πολιτικός κόσμος. Ελπίζω τώρα να έχουμε πάρει σοβαρά αυτή την υπόθεση, να δούμε τι επιπτώσεις έχει στην πολιτική μας ζωή και μετά τις εκλογές να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σημαντικά από ό,τι αξίζει. Δηλαδή, θα πρέπει όντως να υπάρξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του με όσους πολιτικούς χώρους είναι δυνατόν να υπάρξουν, σε συνεργασία με τους δανειστές ή με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Το ποτάμι επιμένει ότι θα είμαστε πάντοτε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, και να το συνδέσουμε για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, το ξέρω πολύ καλά, τους οικονομικούς όρους δίνασε ανασχετή όταν τους ακούει, να το συνδέσουμε λίγο και με την ανάπτυξη και με την πραγματική οικονομία, λέγοντας πόσες είναι οι παραγωγικές δυνατότητες αυτής της χώρας και ότι αν βρούμε πραγματικά μια δυνατότητα σαν πολιτικός χώρος να τις εκμεταλλευτούμε σωστά, τότε θα αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε χρέος και οποιοδήποτε αναγκαιότητα της καθημερινότητάς μας ή της ζωής μας. Να μιλάμε δηλαδή συγχρόνως και για την πραγματική οικονομία. Τώρα να πάω στη δεύτερη ερώτησή σας, για το αν θα συνεργαστούμε. Ναι, το ποτάμι το ξεκαθάρισε. Το ποτάμι και εγώ προσωπικά δεν θέλαμε καθόλου εκλογές. Πιστεύαμε ότι μια συνενετική επιλογή ενός Προέδρου ήταν καλή για αυτή τη στιγμή, την τόσο δύσκολη για τη χώρα. Εκλογές σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή. Αλλά τώρα αυτά τελείωσαν και είμαστε στην εκλογική διαδικασία. Επομένως, επειδή είμαστε πολύ προσιλωμένοι στην κυβερνησιμότητα της χώρας, θα κάνουμε προσπάθεια να συνεργαστούμε με όποια από τα δύο μεγάλα κόμματα χρειαστεί, που θα πάρουν τις εντολές, βέβαια βάζοντας κόκκινες γραμμές και μη φεύγοντας από τους 5-6 σταθερούς καθαρούς άξονες που έχει το ποτάμι. Και μπορεί αυτές εδώ οι κόκκινες γραμμές, άμα δεν γίνουν αποδεχτές, πραγματικά να πάμε σε μεγαλύτερη περιδίνηση. Αλλά ελπίζω ότι η σοφία του πολιτικού κόσμου θα δώσει μια λύση.